Τα χρηματοδοτικά και κατασκευαστικά περιθώρια για την ανέγερση ενός πολυδύναμου κτηρίου εντός της Πανεπιστημιούπολης αποφάσισε να διερευνήσει το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων με ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου. Ο στόχο είναι, όπω ανέφερε ο Πρίτανη, τριαντάφυλο Αλμπάνη, να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα και οι ελλείψει τριών τουλάχιστον τμήματων. Πρόκειται για το τμήμα Οικαστικών Τεχνών και Επιστημών τη Τέχνη, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το τμήμα Αρχιτεκτονική. Η συγκλήτω ομόφωνα δέχτηκε την πρόταση του Πρίτανη να πάμε στην κατασκευή ενός πολυδύναμου κτηρίου, το οποίο θα μπορεί να καλύψει κυρίως αίθουσε, αμφιθέατρα αλλά και εργαστήρια των τμήματων οικαστικών τεχνών και επιστημών της τέχνης, του τμήματος οικονομικών, του τμήματος αρχιτεκτονικής, τα οποία δεν έχουν δικό τους κτίριο. Οπότε θα διερευνήσουμε και έχει μπει ως άμεση προτεραιότητα μαζί με την τεχνική υπηρεσία να διερευνήσουμε και τις δυνατότητες που έχουμε τις χρηματοδοτικές απευθυνόμενοι και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπου υφίσταται ένα μεγάλο κονδύλι για τα πανεπιστήμια ακόμη. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμα 215 εκατομμύρια μέχρι στιγμής καθώς επίσης και άλλες δυνατότητες τις οποίες παρέχει το ΕΣΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επίση, όπω ανέφερε ο Πρίτανη, συγκέντρωσε τα στοιχεία των ενεργειακών αναγκών όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τη χώρα με το κόστο που απαιτείται για το ρεύμα και το φυσικό αέριο και ζητούν με επιστολή του από το Υπουργείο Παιδεία να παρέμβει για να δοθούν εκπτώσει στι τιμέ ρεύματο ή φυσικού αερίου είτε έκτακτη χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ενεργειακέ ανάγκε. Και ζητάμε ουσιαστικά έκπτωση στα τιμολόγια τη ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότεροι είμαστε συνδεμένοι με τη ΔΕΗ, καθώς επίσης και εκπτώσεις στο φυσικό αέριο. Και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ζητάμε ουσιαστικά την έκτακτη επιχορήγηση να καλύψουμε τις ανάγκες. Διότι δυστυχώς το κόστος της ενέργειας για όλα τα πανεπιστήμια έχει διπλασιαστεί στην τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, όπως ξέρετε, λειτουργούμε με μία ακία λόγω της πανδημίας, όπου σε, όλες, σε όλα τα αφιθέατρα και σε όλες τις αίθουσες είναι ανοιχτά τα παράθυρα και οι πόρτες, οπότε όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, δημιουργεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας με μικρό αποτέλεσμα ως προς την ευνοϊκή θερμοκρασία να γίνονται κανονικά οι εξετάσει στην τρέχουσα περίοδο, αλλά και τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν κάτω από αυτές τις συνθήκες.